Σκαρπέλα Ορφανού το όνομά της, 18 ετών. Οι ώρες της ημέρας της μοιρασμένες, μια στο σπίτι και μια στο παιδοογκολογικό. Πριν 6 μήνες η μαθήτρια της 3ης Λυκείου διαγνώστηκε με λευχαιμία. Το χθεσινό της πρόγραμμα όμως έλεγε εξέταση νέων ελληνικών. 9 το πρωί ξύπνησα και ετοιμάστηκα. Τα πόδια μου να σέρνονται αφού πρόσφατα πέρασα μια σοβαρού είδους νευροπάθεια από τις χημειοθεραπείες. Τίποτα δεν την τοούσε από τις εξετάσεις. Άλλωστε πίσω από αυτές κρύβονται τόσο και τόσο όνειρα για κάθε μαθητή, πόσο μάλλον ενός τελειόφυτου. Κρύβονται όμως και θυσίες που κάνει ένα νέο παιδί για να πετύχει τους στόχους του. Στις τόσες θυσίες για την Σιαρπέλα ακόμη μία. Οι ατελείωτες ώρες που περνούσε στο δωμάτιο 7 του παιδοογκολογικού θαλάμου, παλεύοντας για τη ζωή της. 10:30 αρχίζουμε το γραπτό των νέων ελληνικών. Όλα καλά μέχρι στιγμής. Τι μπορεί να πάει στραβά. 40 λεπτά αργότερα ήταν που άνοιξε η πόρτα της εξεταστικής αίθουσας. Σαν ψέμα ντυχούσε στα αυτιά της 18χρονης μαθήτριας αλλά και όλων των μαθητών που ήταν εκείνη τη στιγμή με το στυλό στο χέρι η ανακοίνωση που στο γραπτό ακυρώνεται. Στην αρχή περίμενα να ακούσω πως ήταν μια πλακίτσα. Μετά από 5 λεπτά, όταν μας δόθηκε το γραπτό της Β' σειράς, δεν ήταν και τόσο ωραία πλακίτσα. Τελικά όχι, δεν ήταν πλάκα και κανείς δεν γέλασε. Ένα μήνυμα που φαίνεται να εστάλει από καθηγήτρια σε μαθήτριά της, αποκαλύπτοντας το περιεχόμενο της εξέτασης, πάγωσε τη στιγμή. Και κάπου εδώ ξεκινάει η γροθιά στο στομάχι που πολύ καλά κάνει και την δίνει με δύναμη η 18χρονη Σιαρπέλα. Και τώρα απευθύνομαι σε σένα. Ναι, σε σένα που η ώρα 9 και 18 πήρες την απόφαση να στείλεις το μήνυμα. Αγαπημένη, δεν με ενδιαφέρει να μάθω ποια είσαι ή τι σου έχουν τάξει. Όταν εσύ νόμιζες πως πέτυχες τον στόχο σου, εγώ διάβαζα τις σημειώσεις μου. Αυτές που έγραφα ως τα ξημερώματα για να αποδώσω όσο καλύτερα στην εξέταση. Αυτές που προσπαθούσα να γράψω καθώς στο αίμα μου κυλούσε η τοξικότητα της χημειοθεραπείας. Δίνει το δικό της μήνυμα σε αυτό το άτομο που φέρεται να αγνόησε μόχθους, ώρες διαβάσματος και κάτω από δύσκολες συνθήκες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ντροπή σε σένα και σε όσους σχετίζονται με αυτό. Γιατί η επιτυχία δεν βρίσκεται στην αντιγραφή αλλά κερδίζεται με κόπους και μέσα από τις αποτυχίες. Η αντιπρόεδρος της ΨΕΜ και φίλη της Σιαρπέλα η ναυσικά μεταφέρει μέσω της εκπομπής Αλφενμέρωση όσα της εκμυστηρεύτηκε μετά το συμβάν. Νιώθω την αδικία μέσα της να περνά από το πράγμα τις εξετάσεις. Έχει πολλούς μαθητές που περνούν πάρα πολλά, είτε της υγείας τους προβλήματα, είτε οικογενειακά προβλήματα. Πρέπει να σταθούμε δίπλα τους, να βρούμε λύσεις για τον άτομα. Η Σιαρπέλα αύριο κάθεται και πάλι σε εξέταση. Από εμάς, καλή επιτυχία και σε σένα, Σιαρπέλα, αλλά και σε όλους τους μαθητές.